Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 27 Νοεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και του λιμενικού για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Ιταλία με σκάφη μέσω Αχαΐας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Ένας μήνας συμπληρώθηκε από τον ισχυρό σεισμό στη Ζάκυνθο. Πώς εξελίσσεται τη διαδικασία των αυτοψιών στις ζημιές. Οι υπόκοφοι θόρυβοι συνεχίζουν να αναστατώνουν τους κατοίκους της Λιθακιάς. Σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται στο πρώτο σχολικό συγκρότημα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων θα αποφασίσουν για τον υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτας που θα υποστηρίξει η ομάδα Νίκα. Στις 3 Δεκεμβρίου η εκλογική διαδικασία. Ορεινός ημιμαραθώνιος Αρτεμισίου Όρους στην Καριά Αργολίδα στις 2 Δεκεμβρίου. Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπήκε η Πάτρα, απόψε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα και η Καλαμάτα. Ξεκίνησαν και οι προετοιμασίες για το 7ο Καλαμαδιανό Καρναβάλι. Στην Πάτρα για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βασίλης Λεβέτης. Την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών κατάφεραν το λιμενικό και η ελληνική αστυνομία με την συνδρομή της Frontex. Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας ως αρχηγός φέρεται ένας Σύριος που αναζητείται με ακόμα 7 άτομα, χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό και μέσω των ακτών της Πελοποννήσου προωθούσε μετανάστες στην Ιταλία. Το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ωστόσο οι άνδρες της Ελλάς και του λιμενικού είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν την παράνομη διακίνηση. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος έγινε πρόσφατα στις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα κοντά στον ποταμό Εύρο προς την Ιταλία με σκάφη μέσω Αχαΐας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Συνελήφθησαν 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και εξόδου αγαπών προς την αγροτική χώρα μας. Με φορτηγά οχήματα τους μετέφεραν περαιτέρω σε παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως για παράδειγμα στην Αχαΐα, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 3 αλλοδαποί, ένας Ρουμάνος, ένας Γεωργιανός και ένας Σύρος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας και του λιμενικού με τη συμβολή ακόμη και εναέριων μέσων. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε πολυήμερη επιχείρηση στην Αττική και στη Λακωνία στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η εγκληματική οργάνωση της οποίας ως αρχηγός φέρεται ένας Σύριος που αναζητείται με ακόμη 7 άτομα χρησιμοποιούσε την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό και μέσω των ακτών της Πελοποννήσου προωθούσε μετανάστες στην Ιταλία. Αφορά στη σύλληψη 3 αλλοδαπών μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην εξολοκλήρου διακίνηση αλλοδαπών από τη στιγμή της εισόδου τους σε σημεία πλησίων του ποταμού Εύρου μέχρι και την τελική διαθαλάσσιση μεταφορά τους στην Ιταλία από παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου με τη χρήση σκαφών. Την υπόθεση παρουσίασαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Γεώργιος Κανέλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλοίαρχος Νικόλαος Λαγκαδιανός και η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος Ιωάννα Ροτζιόκου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις, μεγάλες υποθέσεις που έχει εξαρθώσει παρόμοια κυκλώματα στο παρελθόν, έχει πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης του ειδικού τεχνολογικού του εξοπλισμού, με το οποίο είναι φοδιασμένο τα τελευταία χρόνια για την εξάρθρωση τέτοιων οργανωμένων κυκλωμάτων και μορφών εγκληματικότητας. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος σε βραχώδη ακτή και κρίθηκε αναγκαία η αποστολή κατάλληλου οχήματος, επανδρωμένο με ανάλογο πλήρωμα, ώστε να συνδράμει στην επιχείρηση, ενώ από την ΙΟΘΕ ζητήθηκε να υπάρχει συνεχής κάλυψη από αέρος με αεροσκάφος δύναμης της Frontex. Ένας μήνας συμπληρώθηκε χθες από τον ίσχυρο σεισμό που ταρακούνησε τη Ζάκυνθο μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι αυτοψίες στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές συνεχίζονται, ενώ σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται στο πρώτο σχολικό συγκρότημα. Την ίδια ώρα, οι υπόκοφοι θόρυβοι στη Λιθακιά συνεχίζουν να αναστατώνουν τους κατοίκους. Με τον αντιπεριφερειάρχη να επισημαίνει ότι την Πέμπτη θα βρεθεί στο νησί καθηγητής γεωλογίας από τον ΟΑΣΠ για να ελέγξει την περιοχή.
Ένα μήνα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πέρασε σε δευτεροβάθμιο έλεγχο στα σπίτια που έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι πρώτες αυτοψίες από τα κλιμάκια και για τις υπόλοιπες αιτήσεις που είχαν υποβάλει οι Ζακυνθινοί που δεν είχαν ελεγχθεί τις πρώτες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος γιατί πραγματικά όλοι οι μηχανικοί και που έχουν έρθει από την Αθήνα, από τη ΔΕΕΦΚ, το έργο τους πραγματικά είναι εξαιρετικό και θέλω να πιστεύω ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα η οποία, όπως είπα πριν, έχει να κάνει και με τις βοήθειες που θα υπάρξουν προς τους συνανθρώπους μας, ώστε όσο μπορούμε πιο πολύ να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας και να βγούμε επιτέλους από αυτή την δυσκολία που μας έφερε ο σεισμός και η μετασεισμική περίοδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι ελέγχοι συνεχίζονται καθημερινά, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν ώστε να ακολουθήσουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Η ημερομηνία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μια εικόνα με βάση την εξέλιξη των ελέγχων, η οποία θα είναι συνέχεια στη διάθεσή σας, δηλαδή πόσοι έλεγχοι έγιναν, πόσα έχουν κριθεί οριστικώς μετά το δεύτερο έλεγχο μη κατοικήσιμα. Αυτά κάθε μέρα θα μπορούμε να σας δίνουμε στοιχεία ώστε να μπορεί να είναι ενήμερος ο κόσμος και να βοηθηθεί σε αυτή την μετασεισμική, δηλαδή στην εξέλιξη των ελέγχων. Όσον αφορά τα σχολεία της Ζακύνθου, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο. Ο Δήμαρχος τονίζει ότι για να αποφευχθεί ο κίνδυνος θα πρέπει ενδεχομένως το σχολείο να κλείσει μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και προσωρινά τα παιδιά να παρακολουθήσουν μαθήματα απογευματινές ώρες στο δεύτερο Λύκειο στην Παναγούλα. Δεν θέλω να πω το άσχημο δυστυχώς ότι αν θέλουμε να έχουμε πλήρη ασφάλεια θα πρέπει το σχολείο να κλείσει και να αρχίσει άμεσα επισκευή και συντήρηση και να στεγαστεί το πρώτο γυμνάσιο, το πρώτο Λύκειο, σε αποκυματίνη βάρδια στο δεύτερο Λύκειο και γυμνάσιο. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει και με το Φιλόδημο και με το Δήμο και το δεύτερο τρίτο γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ, όπως επίσης και τη Σκεπή στο μουσικό και στο δεύτερο Λύκειο. Εν τω μεταξύ, με τους περίεργους υπόκοφους θορύβους στην Λιθακένα συνεχίζονται. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, φέρνει την Πέμπτη τον καθηγητή γεωλογίας Σπύρο Λαλέχο, που είναι προϊστάμενος του τμήματος σεισμοτεκτονικής του ΟΑΣΠ, για να ελέγξει την περιοχή. Την Πέμπτη το πρωί θα είναι εδώ υπεύθυνος του φορέα, ο οποίος ήταν και αυτός που έκανε τη δουλειά το 1997 στη Λιθακιά. Άρα λοιπόν έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα της περιοχής, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, το έχουμε ξαναπεί. Με τους ελέγχους να συνεχίζονται, αυτό που τονίζεται από τις αρχές και τους φορείς είναι ότι όλα βαίνουν καλώς για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να διορθωθούν όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου. Τώρα έκκληση στα μαθητικά συμβούλια, τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων να απομονώσουν τις φασιστικές κραυγές, απίθυνε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόουλου, σχολιάζοντας τη δράση της Χρυσής Αυγής στα σχολεία. Πολλά σχολεία τα τελευταία 24 ώρα τελούν υποκατάληψη σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή το μακεδονικό ζήτημα. Ο Υπουργός Παιδείας καλεί τα κόμματα και όλους τους φορείς να καθοδηγήσουν τους νέους και να τους απομακρύνουν από το φασισμό. Η Νατάσα Πατρινού έχει τις πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει ανησυχητική κλιμάκωση αυτό το φαινόμενο των καταλήψεων αλλά και των ποριών που κάνουν μαθητές με θέμα το μακεδονικό. Να πούμε Γεωργία ότι το κάλεσμα σε αυτές τις μαθητικές κινητοποιήσεις γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου από τα social media, για παράδειγμα το Facebook, αλλά και μέσω SMS. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κάλεσμα ουσιαστικά τονίζεται ότι τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν με τα 15 μελή των σχολείων τους αλλά και με τους συλλόγους γονέων να κανονίσουν μια κατάληψη η οποία θα γίνει την 5η 29 του μήνα πανελλαδικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε την δήλωση αυτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος τόνισε, και θα στο διαβάσω ακριβώς όπως το λέει, ότι το τελευταίο διάστημα φασίστες της Χρυσής Αυγής προσπαθούν να διοχετεύσουν το εθνικιστικό δηλητήριό τους σε μαθητές και σε σχολεία, με μηνύματα λοιπόν σε κινητά τηλέφωνα μαθητών, με τοποθετήσεις τελεχών τους και με απεσταλμένους τους έξω από σχολεία, καλούν απροκάλυπτα τους μαθητές σε κινητοποίησεις με το πρόσχημα των εθνικών θεμάτων, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να σπείρουν τον διχασμό. Μάλιστα, ο κύριος Γαβρόγλου καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους εκπαιδευτικούς
να καταδικάσουν απερίφραστα, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, χωρίς ναι μεν αλλά και δικαιολογίες, όπως λέει, τα ακροδεξιά μορφώματα και τις επιδιώξεις τους, και περιμένει, όπως τονίζει, να το κάνουν. Μάλιστα, Νατάσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο κάπνισμα μέσα στους χώρους εστίασης στο νομό Αχαΐας θέλουν να βάλουν από κοινού η Αντιπεριφέρεια Αχαΐας και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής. Παρουσιάζοντας τη νέα αντικαπνιστική καμπάνια, οι ειδικοί έκαναν αναφορά και σε συμπεράσματα ερευνών σχετικά με το κάπνισμα. Με σύνθημα «Μέσα πίνουμε και τρώμε, έξω καπνίζουμε», ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής του νομού Αχαΐας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Αχαΐας, ξεκινάν μια νέα αντικαπνιστική καμπάνια προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και σταδιακά η Πάτρα να αποκτήσει ευρωπαϊκή συνήθεια σε σχέση με το κάπνισμα στους χώρους εστίασης. Κάνουμε μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης στα καταστήματα τα οποία θα αναλάβει ο ΣΚΕΑΝΑ, να εφοδιάσει με συγκεκριμένη αφίσα, προκειμένου να υπάρχει η ενημέρωση και στον καταναλωτή, αλλά και σε όποιον εργάζεται και μπορεί να δει τη βιτρίνα του καταστήματος, ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να τρώμε μέσα και να καπνίζουμε έξω. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υπολογίζοντας και τις οικονομικές δύσκολες συνθήκες που ζουν τα μαγαζιά και τα άγχη, αν θέλετε, πέστε των πελατών, κάποια στιγμή προτίμησε να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία, φτιάχνοντας αυτή την ωραία αφίσα, η οποία θέλει να προτρέψει τους πελάτες μας κυρίως, κάποια στιγμή να σεβαστούν τον νόμο και τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν καπνίζουν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας καμπάνιας, γιατρός της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία όχι μόνο για το κάπνισμα, αλλά και για το παθητικό κάπνισμα. 7 στους 10 Έλληνες είπαν ότι ήταν σε χώρο εστίασης ή διασκέδασης και κάποιος δίπλα τους κάπνιζε, και το 74% δήλωσε θυμό για το λόγο αυτό. Το παθητικό κάπνισμα ενέχει κινδύνους οι οποίοι είναι αποδεδειγμένοι. 800.000 ασθενείς το χρόνο πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα. Ο παθητικός καπνιστής εισπνέει το παράπλευρο ρεύμα καπνού, το οποίο είναι πιο τοξικό από το κύριο ρεύμα που εισπνέει ο ίδιος ο καπνιστής. Ιδιαίτερο βάρος θα ρηχθεί στα καταστήματα όπως εστιατόρια και καφετέριες, όπου επιλέγουν οικογένειες με παιδιά προκειμένου να φάνε ή να περάσουν μερικές ώρες χαλάρωσης. Είμαστε μέσα στη μέση των πελατών οι οποίοι καπνίζουν, των πελατών οι οποίοι δεν καπνίζουν, και θέλοντας να αποφύγει τον αθύμητο ανταγωνισμό οποιοδήποτε επιχειρηματίας, διότι αν απαγορεύσει εντελώς το κάψιμο στο κατάστημά του, ξέρω ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη διαρροή πελατών προς άλλα καταστήματα τα οποία επιτρέπουν το κάψιμο, και είμαστε, ξαναλέω, σε αυτή τη συνθήκη. Στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια η Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τα καταστήματα εστίασης να θεωρούνται ελεύθερα από καπνό. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Μαζί μας είναι απόψε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής του νομού Αχαΐας, ο κ. Στάσος Γιατράς και ο Νίκος Γιαπρακάς. Καλησπέρα, κύριε Γιατρά. Καλώς ήρθατε. Νίκο, καλησπέρα. Πήραμε κάποια πρώτα στοιχεία από το βίντεο νωρίτερα. Κύριε Γιατρά, γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, τι τύχη είχε ο αντικαπνιστικός νόμος στην Πάτρα? Να πω ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής, ώστε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και να τους έτσι προτρέψουμε τα καταστήματά μας να είναι ελεύθερα ως προς τον καπνό. Μια συζήτηση, κύριε Γιατρά, η οποία έχει ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, έτσι, και απλά είχατε πει τότε να περάσει το καλοκαίρι και μετά να επιστρέψουμε στη συζήτηση αυτή. Ακριβώς αυτό, περίπου την άνοιξη έγιναν αρκετά ραντεβού και με διάφορους συλλόγους αντικαπνιστικούς, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον κύριο Αλεξόπουλο και με τον Δήμαρχο. Αποφασίσαμε να δράσουμε από κοινού και έχει δημιουργηθεί και ένα έτσι πολύ ωραίο σήμα, το οποίο λέει ότι μέσα τρώμε, πίνουμε και έξω καπνίζουμε. Τώρα, κύριε Γιατρά, πιστεύετε ότι ποια θα είναι η απήχηση που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία στην Πάτρα, και αν θεωρείτε ότι κάποιοι επιχειρηματίες μπορεί να πιστεύουν ότι με την εφαρμογή αυτού του μέτρου μπορεί να διώξουν πελάτες, και όχι τόσο από τα καταστήματα εστίασης, αλλά όσο από τα καταστήματα αναψυχής?
σκοπός αυτής της δράσης είναι καταρχήν να πείσουμε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους συναδέλφους μας, ότι απευθύνονται σε μία μειοψηφία. Τα στατιστικά λένε ότι όσοι καπνίζουν στη χώρα αποτελούν τη μειοψηφία, είναι ένα ποσοστό γύρω στο 30-35%, το οποίο είναι μειούμενο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι πια της μόδας το κάπνισμα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να εφαρμοστεί καθολικά η απαγόρευση, ώστε να μην έχουμε ζητήματα θέμη του ανταγωνισμού και να μην υπάρχουν καταστήματα τα οποία να αφήνουν το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους και άλλα να μην το αφήνουν. Αν καθολικά απαγορευτεί το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους, νομίζω ότι κανένας ιδιοκτήτης, συνάδελφος, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Βέβαια, φαντάζομαι από την άλλη πλευρά, κύριε γιατρά, και οι συνάδελφοί σας και εσείς, δεν πρόκειται βέβαια να έρθετε σε αντιπαράθεση με κάποιους πελάτες οι οποίοι πρέπει να θέλουν να καπνίσουν, και φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό το τομέα θα δουλέψετε επίσης, δηλαδή στην ενημέρωση του κοινού, στην ενημέρωση του καταναλωτή, των πελατών σας, γιατί δεν πρέπει να καπνίζουν μέσα στα καταστήματα, έτσι. Προφανώς, είναι οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος είναι πάρα πολύ σοβαρές, άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε και όσους εργάζονται στους χώρους τους δικούς μας, αλλά και φυσικά και όσους δεν καπνίζουν. Άρα προληπτικά θα πάμε να ενημερώσουμε και τους πελάτες μας και τους συναδέλφους μας ότι στους κλειστούς χώρους δεν πρέπει να καπνίζουν. Πάντως είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και για ένα μαγικό τρόπο όταν οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό εφαρμόζουν τον συγκεκριμένο νόμο, εδώ πέρα τον ξεχνούν. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, κύριε Γιατράκη, αν τουλάχιστον από την εφαρμογή του νόμου στην αρχή, έτσι. Ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού και προσέγγισης. Πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι κάτι το οποίο ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής και το ειδικό του συμβούλιο με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι θα στηρίξουν αυτή τη δράση, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τα πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα, αντιμέτωποι με τις υπηρεσίες, αλλά να πάμε προληπτικά και να ενημερώσουμε και τους πελάτες και τους συναδέλφους μας ότι πλέον το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους πρέπει να απαγορευτεί. Μάλιστα, συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία, κύριε Γιατρά. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και πάλι σε λίγο. Καλή σας νύχτα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι εργαζόμενοι στα κοινοφιλή προγράμματα του Δήμου Πατρέων. Όλη τη νύχτα χθες παρέμειναν έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση και το πρωί συνέχισαν τις πιέσεις τους προς την κυβέρνηση, ενώ ένταση επικράτησε όταν άκουσαν ότι η κινητοποίηση είναι υποκινούμενη. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω, εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας στο Δήμο Πατρέων, καθώς καταγγέλουν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης υπάρχει εμπεγμός. Αιτία, τα όσα τους είπαν από την Αθήνα για το θέμα τους, κυρίως σχετικά με την ενημέρωση της ΠΟΕΟΤΑ, αλλά και για το αν η κινητοποίηση είναι υποκινούμενη. Οι άσους θα κουραστούν και θα φύγουν, και ότι δεν γίνεται στο Δήμο της Πάτρας ο Δήμαρχος να μας του φέρνει εδώ πέρα. Στη μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα και δεν γίνεται πουθενά. Είμαστε καρφί στο μάτι, δεν μας βάζει κανένας δήμαρχος, εμείς το έχουμε πάρει απάνω μας, οι εργαζόμενοι στα 8 μήνα. Οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους πέρασαν όλο το βράδυ έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης, ζητώντας παράταση των συμβάσεών τους μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Για μας, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση αυτό που μας ετοιμάζει, ο δικός της ομποναμάς, παρά τις μεγάλες τους δηλώσεις, είναι το Ταμείο Ανεργίας. Και αυτό όχι για όλους. Για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με θάρρος. Έχουμε υψηλό το φρόνημά μας. Στον πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε τόσο η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, όσο και εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων του Δήμου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν το δικαίωμα στη δουλειά. Αντί για την ανακύκλωση της ανεργίας που προωθεί η κυβέρνηση, δηλαδή μπες ψυχή, βγες ψυχή, να φύγουν τα 8 μήνα όπως λέγονται και δεν θεωρούνται εργαζόμενοι αλλά ωφελούμενοι, αυτή δυστυχώς είναι πραγματικότητα, για εμάς είναι εργαζόμενοι, να φύγουν λοιπόν κάποιοι, στη συνέχεια να σούν κάποιοι άλλοι και να γίνεται ανακύκλωση της ανεργίας. Εμείς δεν λέμε αυτό. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο Δήμο. Θα καθίσουμε όλο το βράδυ με τους συναδέλφους μας, συμπαραστεκόμαστε και θέλουμε να γνωρίζει και ο πατραϊκός λαός ότι εκτός από αυτό το δίκαιο αίτημα που ζητάνε είναι μία απλή πολιτική κυβερνητική απόφαση. Μία απόφαση η οποία μπορεί να δοθεί και απόψε το βράδυ και αύριο πρωί να παραμείνει ο κόσμος στην εργασία τους, να σταματήσει ο εμπεγμός. Η απουσία αυτών των εργαζομένων σημαίνει νέκρωση των υπηρεσιών. Δεν θα δουλέψουν η καθαριότητα αυτή που βλέπουμε. Σήμερα δεν θα δουλέψουν μια σειρά υπηρεσίες. Εμείς
τι ζητάμε και στεκόμαστε στο πλευρό τους, παράταση των συμβάσεων μέχρι να έρθουν οι επόμενοι. Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό, όπως λένε οι εργαζόμενοι, ότι αν λήξει σύμβαση εργασίας τους, τότε πολλές υπηρεσίες και επιστασίες του Δήμου θα υπολειτουργήσουν για τουλάχιστον ένα πεντάμινο. Οπότε και θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μένουμε όμως στην Πάτρα, που απόψε φόρεσε τα γιορτινά της, καθώς πριν λίγη ώρα έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Ο Γιάννης Πομόνης θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ώρες, πριν από περίπου μία ώρα, ο Δήμαρχος πίεσε το κουμπί, το εθιμοτυπικό έγινε και χιλιάδες λαμπιόνια φώτισαν χριστουγεννιάτικα την αρχαϊκή πρωτεύουσα. Έτσι όπως θέλει η περίοδος των Χριστουγέννων, έτσι όπως το κλίμα απαιτεί και έτσι όπως ανεβαίνει η ψυχολογία και των πατρινών. Γιατί κακά τα ψέματα βλέπετε και πίσω μου πως είναι αρκετές οι δημιουργίες που οι πολίτες έχουν, οι άνθρωποι του τομέα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου της Πάτρας έχουν κατασκευάσει έτσι ώστε οι πολίτες να τα χαίρονται. Μιλάμε για κατασκευές από φωτοσωλήνες, οι οποίοι δημιουργούν όμορφες συνθέσεις, τις οποίες βλέπουμε παντού γύρω μας, με αστέρια τα οποία είναι δεμένα με κόκκινους σωλήνες με φωτεινά μέσα. Σε όλη την Πάτρα λοιπόν έχουν αναπτυχθεί τέτοιες δημιουργίες και στις συνοικίες, αξίζει να πούμε. Ο Δήμος δίνει έμφαση και στις συνοικίες με ανάλογες κατασκευές και με φωτοσωλήνες οι οποίοι τοποθετούνται πάνω από τους δρόμους σε κομβικά σημεία, έτσι ώστε οι πολίτες να τα χαίρονται. Η αγορά ανεβαίνει και η διάθεση επίσης, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία λίγες ημέρες πριν την 1η του Δεκεμβρίου. Οπότε και αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση, ειδικά για τους λιλιπούτιους που απολαμβάνουν περισσότερο αυτές τις εικόνες. Φυσικά αποτελούν ένα καταπληκτικό ντεκόρ έτσι και για φωτογράφηση. Έτσι είναι, Γιάννη, διότι για πολλούς έχει μείνει ένας μήνας ακόμα για την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Και όπως είπες, λειτουργεί θετικά και στην ψυχολογία των πολιτών, αλλά φυσικά και των καταναλωτών, όσων σχεδιάζουν τουλάχιστον να κάνουν τις αγορές τους λίγο πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Βλέπουμε και τα πλάνα από τον Δήμαρχο και τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής που βρέθηκαν εκεί για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Η πόλη λοιπόν έχει φορέσει τα γιορτινά της. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κύριος Πελετίδης. Έγκαιρα, νωρίς, χάρη στους εργαζόμενους του, οι οποίοι για μια ακόμα χρονιά αποδεικνύουν ότι τι μπορούν να κάνουν. Έχουμε κάτι το αρνητικό, το οποίο αν δεν το ξεπεράσουμε θα έχουμε πρόβλημα, είναι ότι η ΔΕΗ δεν μας επιτρέπει, επειδή παίρναμε ρεύμα από τη ΔΕΗ στις κολόνες της. Φέτος έχουμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε ότι αύριο μεθαύριο να καταλάβουν ότι οι μέρες αυτές χρειάζεται μια άλλη αντίληψη, πιο σοφή και πιο χριστουγεννιάτικη, και να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν το ξεπεράσουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε και τις άλλες φορές. Πάμε στην Καλαμάτα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων πρόκειται να αποφασίσουν για τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτας που θα υποστηρίξει η ομάδα ΝΙΚΑ. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Η Δημοτική Παράταξη του νυν Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα αποφάσισε να επιλέξει υποψήφιο Δήμαρχο για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές μέσα από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να ανακοινωθούν έως και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Η Δημοτική μας Παράταξη να συμμετέχει σε επερχόμενες δημοτικές εκλογές ενωμένη σε ένα ψηφοδέλτιο. 3. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας θα προκύψει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών όπως αρμόζει στο ύφος, το ήθος και το πνεύμα του συνδυασμού μας. Υποψήφιος δήμαρχος θα εκλεγεί όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, εάν οι υποψήφοι είναι περισσότεροι από 2 και δεν συγκεντρώσει κανείς την πλειοψηφία των ψηφισάντων, θα γίνει επαναληπτική ψηφοφορία. Ο Θανάσης ως πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ με τον Γιάννη τον Αδαμόπουλος, μέλη της Επιτροπής, κάνουμε αυτές τις ανακοινώσεις έχοντας λάβει την εξουσιοδότηση από το σύνολο της Δημοτικής Ομάδος, η οποία παρευρέθηκαν τα 23 από τα 24 μέλη στην χθεσινή συνεδρίαση. Οι εκλογές θα γίνουν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα με μυστική ψηφοφορία. Στο εκλογικό σώμα περιλαμβάνονται 24 δημοτικοί σύμβουλοι, 29 πρόεδροι χωριών που έχουν εκλεγεί με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα, δηλαδή συνολικά 53 αιρετοί.
Ενημέρωση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση χρεών επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας σε εκδήλωση που διοργανώνει. Παράλληλα, οι δικηγόροι ζητούν την παράταση του νόμου Κατσέλη, αφού πολλοί είναι εκείνοι που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Την παράταση του νόμου Κατσέλη και μετά την 31η Δεκεμβρίου ζητούν επίμονα οι δικηγόροι, τονίζοντας ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία πολιτών που έχουν φτάσει σε οικονομική αδυναμία χωρίς δική τους επαιτειότητα. Εξάλλου, αντίστοιχοι νόμοι υπάρχουν σε άλλες χώρες που δεν έχουν βιώσει την κρίση, επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, Θανάση Ζούπας. Εάν δεν πάρει παράταση, δεν θα μπορούν να υπαχθούν αυτοί που έχουν περιέλθει σε οικονομική αδυναμία χωρίς δόλο. Τα φυσικά πρόσωπα να μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους. Εμείς ζητάμε να συνεχιστεί. Εμείς ζητάμε να συνεχιστεί και σε πάρα πολλές χώρες αυτό ισχύει ανεξαρτήτως κρίσεως ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια καθεστώτα που προστατεύουν την πρώτη κατοικία ούτως ή άλλως. Μεγάλο είναι το νομοθετικό κενό για τα χρέη εμπόρων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τα χάσουν όλα. Εκδήλωση με θέμα εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας, ώστε να δοθούν χρήσιμες πληροφορίες σε όσους έχουν κόκκινα δάνεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι έμποροι είναι πιασμένοι από το λαιμό σε μερικές περιπτώσεις που έχει υποθηκεύσει κάποια κινητά τους οι τράπεζες, το δημόσιο και μάλιστα μπορεί να ήταν νομικά πρόσωπα, να ήταν οι εταιρείες οι οποίες είχαν πάρει τα δάνεια, οι τράπεζες είχαν βάλει να εγγυηθούν και με την ατομική τους περιουσία. Κατά συνέπεια κινδυνεύει και η πρώτη κατοικία τους, γιατί τα χρέη τους είναι εμπορικά και δεν μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Είναι άλλες διαδικασίες για την πτώχευση του εμπόρου. Πρέπει και να ενημερωθούν και οι δικηγόροι και όσοι συμπολίτες μας θέλουν, έμποροι, επιχειρηματίες, αγρότες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Δικηγορικού και αφορά μικροεπιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς από το 2019 αναμένονται χιλιάδες πληστηριασμοί και κινδυνεύει να χαθεί μεγάλος αριθμός περιουσιών. Πάμε στη Σπάρτη. Η μερίδα ενημέρωσης για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου Σπάρτης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης, Σταύρου Αργυτάκου. Η πρωτοβουλία της παράταξης αφορά στην ίδρυση ενός τοπικού τουριστικού οργανισμού προβολής και προώθησης από ιδιωτικούς φορείς που θα λειτουργεί με τεχνοκρατικά πρότυπα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απόψε είναι μαζί μας ο κύριος Αργυτάκος στο στούντιο της Σπάρτης. Κύριε Αργυτάκου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Είναι σίγουρα μια σημαντική πρωτοβουλία. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να προχωρήσετε σε αυτήν και αν διαπιστώνετε μέχρι στιγμής κάποια κενά στον μέχρι τώρα σχεδιασμό για την τουριστική προβολή. Θα απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, σε πρώτη φάση, και θα πάμε στο δεύτερο. Αυτή τη διαδικασία και αυτό το θεσμικό πλαίσιο που προτείναμε το παρακολουθούσα σε άλλο Δήμο εδώ και 19 μήνες. Είδα πώς λειτουργεί. Κατέληξα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, με δεδομένο ότι εμπλέκονται και αποφασίζουν στην ουσία μαζί με τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δήμαρχο που θα συμμετέχει σε αυτόν τον οργανισμό, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με το αντικείμενο του τουρισμού. Αυτό πέραν των άλλων, τα τεχνοκρατικά θέματα που αντιμετωπίζεται καλύτερα, παρέχει μια δυνατότητα πολύ σημαντική, διότι ο κάθε δήμαρχος που θα εκλέγεται δεν θα έρχεται να ανατρέψει τα πάντα και να κάνει μια καινούρια τουριστική πολιτική εξ αρχής. Θα υπάρχει λοιπόν αυτός ο φορέας, ο οποίος θα σχεδιάζει πάνω σε μακροχρόνια βάση, δηλαδή για αρκετά χρόνια, και πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. Σε αυτό λοιπόν το φορέα, να γνωρίζουμε πρώτον ότι θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενος. Το δεύτερο είναι ότι θα διοικείται, όπως είπα, από φορείς, θα συμμετέχει ο εκπρόσωπος του Δήμου ή ο ίδιος ο Δήμαρχος, όπως τυχαίνει σε άλλους οργανισμούς τουρισμού Δήμων. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν συνέπεια όλες οι προτάσεις, όταν θα φτάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουν συνδιαμορφωθεί. Και θα είναι τελικά μια τυπική διαδικασία η έκκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να καταδειχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι όπως σας είπα θα μας δώσει τη δυνατότητα να εργαστούμε και για το παρόν αλλά και για το μέλλον, κυρίως όχι σε ετήσια ή δύο ή τετραετή βάση. Θα ξεκινήσουμε και θα είναι σε μια βάση 5-10 ετών, γιατί όπως και άλλες περιοχές, έτσι και η δική μας,
έχει τη δυνατότητα να, δημιουργήσει πολλά είδη του, πολλούς θεματικούς τουρισμούς, πολλές, σε ό,τι αφορά τα θεματικά κομμάτια. Τώρα, κύριε Αργυτάκο, εννοείται ότι προφανώς... Εννοείται προφανώς... Δεν χρόνος όλα. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο και μια στρατηγική που να μην αλλάζει, όπως μας είπατε νωρίτερα, βεβαίως. Ανάλογα με τη Δημοτική Αρχή. Εσείς βλέπετε δηλαδή μέχρι στιγμής ότι τουλάχιστον δεν γινόντουσαν τι σημαντικές κινήσεις προώθησης ή κάτι ξεκινούσε? Κοιτάξτε. Ναι. Η Επιτροπή Τουρισμού από μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις πλέον που έχουν διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια βελτιωτική, σε σημαντικό βάθμο όμως, πρόταση που θα έχει οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα. Όπου έχει δημιουργηθεί, παραδείγματος χάρη, ήδη σε μικρό χρονικό διάστημα έφτασε στο σημείο να παράγει το τουριστικό προϊόν του συγκεκριμένου Δήμου. Εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε τυχεροί, διότι όπως σας είπα μπορούμε να έχουμε τουρισμό πολλών ειδών. Σε πολλά και πολλούς μήνες τον χρόνο, ναι. Τουρισμού. Μιλάμε για θρησκευτικό, για ορειβατικό, για αθλητικό, ιατρικό, ό,τι θέλουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ταυτοχρόνως 5-6 είδη θεματικά κομμάτια τουρισμού να προβληθούν αυτομάτως. Ένα κομμάτι τουρισμού μπορεί να σου αποδίδει 10 ευρώ, το άλλο 15, το άλλο 20. Θα ξεκινήσει λοιπόν από αυτό που σου αποδίδει τα περισσότερα, να το βελτιώσεις και σταδιακά θα προσπαθήσεις να βελτιώνεις όλους τους τομείς. Μάλιστα. Μας είπατε νωρίτερα ότι παρακολουθούσατε ένα παρόμοιο μοντέλο για 19 μήνες. Ποιο εννοούσατε, του Λουτρακίου? Όχι 19 μήνες, θα σας πω. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ότι η πρόταση δική μας είναι κάτι το καινούριο. Ναι. Αλλά όταν όμως βλέπουμε κάποιους άλλους τουριστικούς προορισμούς και έχουν κάποιες διαδικασίες, κάποιες προτάσεις, κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι στη θετική κατεύθυνση, θα σας πω. Παρακολούθησα τον οργανισμό, τον αντίστοιχο του Δήμου Λουτρακίου. Μάλιστα. Είδα εκεί τι προσέφερε. Καταλήξαμε ότι πρέπει να γίνει και εδώ αυτό και το σημαντικό είναι ότι όσοι φορείς ήταν εκεί συμφώνησαν ότι πρέπει να αποχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του οργανισμού. Και αυτό είναι το πλέον θετικό σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μερίδα. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν ότι έγινε μία πρώτη επιτυχημένη παρουσίαση. Τέθηκαν κάποιες προτεραιότητες και βλέπουμε και τα πλάνα της συγκεκριμένης συνάντησης. Τώρα τα επόμενα βήματα ποια είναι? Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα γίνει οπωσδήποτε εξειδίκευση. Πιο λεπτομερής εξειδίκευση. Τώρα θέσαμε το γενικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα θα γίνει και άλλη μία συνάντηση όπου θα τεθούν όλα πλέον αναλυτικά και ολοκληρωμένα. Μάλιστα, εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε, για να δούμε και τη συνέχεια, κύριε Αργυτάκο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα σε μία. Είναι κατανοητό, παρουσία. Είναι μεγάλο το εγχείρημα. Να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα παρουσιαστούν. Λογικό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυτάκο. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Περνάμε στην Καλαμάτα, όπου και εκεί οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων από τον Δήμο είναι στο κόκκινο. Μαζί μας απόψε στο στούντιο του Ιόνιαν στην Καλαμάτα είναι ο κύριος Θανάσης Ηλιόπουλος, αντιδήμαρχος Καλαμάτας και αντιπρόεδρος της Φάρης, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από την Καλαμάτα. Ένας μήνας απέμεινε, οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο. Για πείτε μας, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει? Καταρχήν έχει ξεκινήσει ο στολισμός της πόλης σε διάφορα κεντρικά σημεία, στους κεντρικούς δρόμους, στους πεζόδρομους, στις πλατείες. Επίσης θα γίνει στολισμός και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Θα έχουμε το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στην κεντρική πλατεία με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τα σπιτάκια και θα τοποθετηθεί και καρουζέλ. Επίσης στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας της πόλης μας θα τοποθετηθούν και άλλα 6 σπιτάκια τα οποία θα δοθούν σε επαγγελματίες όπως γίνεται άλλωστε κάθε χρόνο. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν όλο το μήνα Δεκέμβριο, θα ξεκινήσουν
με το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 7 του μηνός ημέρα Παρασκευή και ώρα 8, θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής, του Δημοτικού Οδείου και μετά το άναμα θα ακολουθήσει συναυλία με το συγκρότημα των Vegas. Όπως σας είπα και πάλι, στην κεντρική πλατεία θα πραγματοποιηθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις από πολιτιστικά σχήματα του Δήμου, από συλλόγους και φορείς, μπαζάρ. Ενώ επίκεντρο εκτός από την πλατεία θα είναι και το Μέγαρο Χορού της πόλης μας, όπου εκεί θα πραγματοποιηθούν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας. Θα έχουμε ένα παραμύθι στο στούντιο του Μεγαρού του Γιώργου Κουρουπού και επίσης θα γίνει και η ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των σχολών της κοινοφελής επιχείρησης Φάρης, της σχολής χορού, των οικαστικών και του Δημοτικού Οδείου. Άρα βλέπουμε ότι και ο Δήμος αλλά και οι φορείς, όπως μας περιγράψατε, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα. Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπετε σιγά σιγά η Καλαμάτα να μπορεί να προσφέρει κάποιες μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη που θα την επιλέξει για χριστουγεννιάτικο προορισμό? Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο στόχος μας. Εκτός από το κομμάτι της διασκέδασης και ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, διότι τα Χριστούγεννα είναι κυρίως η γιορτή των παιδιών και που θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό όσο γίνεται καλύτερα, εμείς έχουμε ως στόχο και το κομμάτι το εμπορικό, το τουριστικό, δηλαδή η πόλη να είναι ελκυστική τις ημέρες αυτές, διότι υπάρχει πολλής κόσμος που επισκέφτεται άλλες πόλεις στην χώρα μας προκειμένου να περάσει τα τριήμερα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, να κάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του. Θέλουμε λοιπόν η πόλη μας να είναι ελκυστική, να είναι αισθητικά ωραία, να υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες να προσελκύουν τον κόσμο, να έρθει να συμμετάσχει, να τις παρακολουθήσει και βέβαια όλο αυτό να έχει και ως αποτέλεσμα την τόνωση της αγοράς, την τουριστική κίνηση. Αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία απέχει με τον νέο αυτοκινητόδρομο μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ως Δήμος να κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να υποστηρίξουμε όλα αυτά. Σωστά. Και τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, αν και έχουμε ακόμα μπροστά μας μήνες, ωστόσο βλέπουμε ότι για τις μεγάλες διοργανώσεις η προετοιμασία ξεκινά από νωρίς και για τα καρναβάλια, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό στους τηλεθεατές μας, και στην Καλαμάτα και στην Πάτρα ήδη οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Στην Καλαμάτα παρουσιάστηκε και η αφίσα του καρναβαλιού. Ο στόχος της φετινής διοργάνωσης ποιος είναι? Κοιτάξτε, το Καλαμαντιανό Καρναβάλι είναι ως εκδήλωση, μια εκδήλωση η οποία ζει τα πρώτα της χρόνια. Είμαστε φέτος στην 7η διοργάνωση. Ήδη έχουμε πολύ καλά μηνύματα από τις προηγούμενες χρονιές με την συμμετοχή πάρα πολλών καρναβαλιστών αλλά και την συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου που ήταν στην Καλαμάτα τα Σαββατοκύριακα των Αποκριών προκειμένου να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. Ο ίδιος είναι ο στόχος μας και φέτος. Κοιτάξτε, η περίοδος των Αποκριών είναι τουριστικά, να το πούμε έτσι, μια περίοδος κατά κάποιο τρόπο νεκρή, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για μια επαρχιακή πόλη όπως είναι και η Καλαμάτα να μπορεί να αποτελεί το επίκεντρο της περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά το κομμάτι των αποκριών, των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Φιλοδοξούμε λοιπόν να προσελκύσουμε κόσμο, να προσελκύσουμε καρναβαλιστές. Η Καρναβαλική Επιτροπή ξεκίνησε τις πρώτες συνεδριάσεις προκειμένου να οργανώσει τις εκδηλώσεις, να καταρτήσει το πρόγραμμα. Ήδη στην σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού, όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχει με το πληρωμά του στις καρναβαλικές εκδηλώσεις μπορεί να το κάνει και έπονται και άλλα πολλά στη συνέχεια τα οποία θα γίνονται εντενότερα όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς το Καλαματιανό Καρναβάλι, το οποίο φέτος θα είναι από τα μέσα Φεβρουαρίου και μέχρι τις αρχές Μαρτίου, θα είναι μία εβδομάδα επιπλέον σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε καλές διοργανώσεις. Εδώ θα είμαστε και από το Ιόνιαν για να τις μοιραστούμε με τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κατάμεστη αίθουσα του Royal στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι εκπρόσωποι κοινωνικών δομών μίλησαν για την συμβολή του στην ένταξη και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ.
Οι κοινωνικές δομές στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η συμβολή τους στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Πάτρα από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Άλβα Βαμού, οι Δήμοι συνιστούν το επίπεδο διοίκησης που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να λειτουργούν τις απαραίτητες κοινωνικές δομές, τα κέντρα κοινότητας τα οποία πρωτοδοτήθηκαν για τους περιφέρεια, από τους περιφέρειες γενικότερα, και να στηρίζουν και όλα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο πρόεδρος των Special Olympics, Διονύσης Κοδέλας, ο οποίος εξήρε την προσπάθεια της πατρινής ομάδας που συμμετέχει στους αγώνες. Όπως σας είπα, πριν ένα συζητή μας φιλοσοφία είναι η κοινωνική ένταξη. Αλλά πώς θα επιτυχάνεις αυτό, εάν δεν κινητοποιηθείς, εάν δεν ενημερώσεις. Και έτσι έχουμε αποδειχθεί σε μια άλλη πολύ μεγαλύτερη καμπάνια πώς θα ενημερώσουμε τη νέα γενιά, η οποία, οφείλω να ομολογήσω, είναι πολύ πιο ευαίσθητη από εμάς σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναπηρία. Δομές που συστάθηκαν από μανάδες παιδιών που αντιμετώπισαν κάποια αναπηρία, αλλά και κοινωνικές δομές που στηρίζονται μόνο στην φιλανθρωπία, αλλά και στην αγάπη προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λειτουργούν σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τονίζω ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέρημνας προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους. Ο βασικός κορμός της Μέρημνας υλοποιείται μέσα από δύο βασικά προγράμματα. Το ένα είναι το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, που σήμερα λειτουργεί σε 8 ώρες, έχει 8 ώρες διάρκεια. Είναι μια διαδάντητη προσπάθεια προορισμένη να εξυπηρετεί την κοινωνία και ένας καθημερινός αγώνας έδρασης συμπαράστασης στον αδύναμο συνάνθρωπο. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Φιλανθρωπικό σωματείο, ξεκινά από το μεσολόγιο και σιγά σιγά, εκτιμώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, απλώνεται και στο αγρίδιο. Έναν φορέα, ο οποίος θα υποστηρίζει τις ανάγκες των παιδιών τους, που βασικά συνοψίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Πρώτον, το τι θα κάνει το παιδί εφόρου ζωής στην καθημερινότητά του και δεύτερον, που θα ζήσει όταν δεν θα μπορέσει να το στηρίξει η οικογένεια. Και επιπλέον, να διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματα του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει με το κοινωνικό τους έργο, αλλά και αθλητές ΑΜΕΑ που έχουν διακρίσεις σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο. Η Πάτρα ετοιμάζεται για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα και παρόντες στις θρησκευτικές εκδηλώσεις θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ο Νίκος Γιαβρακάς είναι μαζί μας και πάλι για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους εορτασμούς στην πόλη αλλά και τις αφήξεις στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα των δύο αρχηγών των κομμάτων και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Γεωργία. Όσοι ήθεστε λοιπόν, η γιορτή του Αγίου Ανδρέα έχει, φαίνεται ότι τραβά ιδιαίτερα την προσοχή πολιτικών αλλά και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος για ακόμα μία χρονιά θα τιμήσει με την παρουσία του την πόλη αλλά και τις εκδηλώσεις, τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Ανδρέα, που θα γίνουν βέβαια την Παρασκευή το πρωί στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και τη λιτανία βέβαια που θα έχουμε στην συνέχεια της εικόνας του Αγίου. Να πούμε, Γεωργία, ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φτάσει στην Πάτρα λίγες ώρες νωρίτερα. Θα έρθει δηλαδή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα την 5η το απόγευμα και αυτό καθότι έχει προγραμματιστεί μια εκδήλωση του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, του κυρίου Φαρμάκη, το απόγευμα στις 8 στο θέατρο Ρόγιαλ, όπου εκεί θα βρεθεί και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό. Όπως επίσης και οι τρεις πρόεδροι των νομαρχιακών δικούσεων επιτροπών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Αχαΐας, Ηλίας και Τολακαρνανίας, με θέμα βέβαια εκδήλωση αυτή, περιφέρεια η επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης να βρεθεί και ο ίδιος στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, προκειμένου μία μέρα νωρίτερα, από την 5η το απόγευμα, προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή που κάνει ο υποψήφιος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπες και εσύ, και ο κύριος Βασίλης Λεβέντης θα είναι
στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για ακόμα μία χρονιά. Θα έρθει για να παραβρεθεί συντατρευτικές εκδηλώσεις για τον Απόστολο Ανδρέα. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήθελαν να έχουμε και την έλευση του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα την ίδια ημέρα, φαίνεται ότι δεν ισχύουν, δεδομένου ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας ολόκληρος σχεδιασμός πριν γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση του Πρωθυπουργού, έστω και για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, για λατρευτικές δηλαδή εκδηλώσεις. Μάλιστα, λογικό. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά τους. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα ορμητικά νερά του ποταμού Ευήνου απειλούν δρόμο στο τρίκορφο ναυπακτίας. Οι βροχές δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα λύση. Τα νερά του Ευήνου ποταμού στο τρίκορφο ναυπακτίας φουσκώνουν, βάζοντας σε κίνδυνο τόσο τον δρόμο που υπάρχει κοντά στο ποτάμι, όσο και τα χωράφια των κατοίκων που πολλές φορές πλημμυρίζουν. Αντί να έχουμε 100 στρέμματα χωράφια επιπλέον, μας πήρε και αυτά που έχουμε. Το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι όλοι κοροϊδεύουν. Τίποτα δεν γίνεται. Οι κάτοικοι της περιοχής ήδη από τον Αύγουστο άκουγαν δεσμεύσεις για λύση του προβλήματος τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του Νοέμβρη, δεν έχει γίνει καμία κίνηση στην περιοχή. Μάλιστα, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όπως ενημερωθήκαμε πριν λίγο, υπήρξε ανακοίνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι υπογράφηκε τελικά η σύμβαση. Όμως, όπως βλέπετε ακριβώς εδώ πίσω μου, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος καπτικό μηχάνημα και να αλλάξει την ροή του ποταμού. Κυρίως οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί και εκφράζουν φόβους πως αν συνεχιστεί δεν θα έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους. Κινδυνεύει ο δρόμος, κινδυνεύει το αυλάκι του το ΕΒ, είναι στα 2 μέτρα είναι. Η ακτίνα του ποταμιού με τον δρόμο. Και όπως βλέπετε, γιατί έχουμε και χειμώνα, χειμώνας έρχεται, η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν έχουμε Μάη, Ιούνιο, μήνα να έχουμε τον καιρό μπροστά μας και να πούμε έχουμε τον περιθώριο που μπορούμε να το φτιάξουμε. Η γραφειοκρατία φαίνεται να είναι ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης του έργου. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην κινδυνεύσει κυρίως ο δρόμος εν ώψη και των έντονων καιρικών φαινομένων του χειμώνα. Επιστρέφουμε στην Καλαμάτα. Τη μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής προϋπολογισμού 1.680.000 ευρώ πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας στην απόψινή του συνεδρίαση. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η έγκριση της μελέτης είναι ένα από τα πρώτα βήματα για τις διαδικασίες της δημοπράτησής του. Η ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι ένα από τα θέματα που συζητείται απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος, αφήνοντας αιχμές κατά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως είναι η Αττική ή η περιοχή της Ηπείρου ή ακόμα και της Δυτικής Ελλάδος, έχουν προχωρήσει σημαντικά στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Καλαμάτα είναι ενταγμένη σε αυτό το πρόγραμμα γιατί είναι μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα στην πλατεία 23ης Μαρτίου αλλά και στην πλατεία Υπαπαντής. Για την ανάπλαση έχουμε συμφωνήσει σε γενικές γραμμές. Ποιο είναι το άριστο? Όλοι το ξέρουμε, πεζοδρόμηση της πλατείας 23ης Μαρτίου, πλην όμως δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για την κίνηση των οχημάτων από Ανατολή σε Δύση. Για την πλατεία της Πεπαντής, όπου έχει γίνει εδώ και χρόνια η μελέτη από το γραφείο Αλμπάνι και έχει και εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, υπάρχει ένα ζήτημα με τα αρχαία, τα οποία υπάρχουν εκεί διαπιστωμένα. Όσον αφορά την πλατεία Υπαπαντής, ο Δήμαρχος Καλαμάτας παραδέχθηκε πως υπάρχει ζήτημα με τα αρχαία, αλλά συνέστησε να μην βιαζόμαστε και ανέφερε ότι θα αναδειχθούν τα επόμενα χρόνια όταν θα υπάρχουν και οι αναγκαίοι πόροι. Λοιπόν, τα αρχαία αυτά δεν θα τα βγάλουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει όλα αυτά να γίνονται με μέθοδο. Με την ευκαιρία σας λέγω, καλό είναι και οι πολιτικοί να μην παρεμβαίνουν ποια αρχαία θα αναδείξουμε πρώτα και ποια δεύτερα. Λοιπόν, να ξέρουμε που είναι, να τα προστατεύουμε, να τα προφυλάσσουμε και όταν θα έρθει ο καιρός και έχουμε και τους σπόρους τους οικονομικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την επιστήμη της αρχαιολογίας, να έρθουν και αυτά στο φως. Δεν πρόκειται να καταστραφεί κάτι. Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης έχουν εξασφαλιστεί για την Καλαμάτα σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία σχεδόν 4 εκατομμύρια προορίζονται για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλίας.
Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Καριωτών και Φίλων της Καριάς στο Αρτεμίσιο συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και τους Μαραθωνοδρόμους Αργολίδας τον αγώνα ορεινού τρεξίματος και παράλληλων αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων Αρτεμίσιο. Το χωριό στο οποίο θα γίνει ο αγώνας έχει γίνει γνωστό μέσα από το σύριαλ «Το Καφέ της Χαράς». Ετοιμασίες για τον τέταρτο αγώνα ορεινού τρεξίματος στο όρος Αρτεμίσιο και στον ορεινό παραδοσιακό οικισμό της Καριάς στην Αργολίδα. Ο ορεινός δρόμος της Καριάς, το mountain running του Αρτεμισίου, να μην πω από την αρχή ο καλύτερος δρόμος στην Ελλάδα, αλλά να γίνει από την αρχή ένας από τους καλύτερους δρόμους στην Ελλάδα, με απότερο στόχο κάθε Δεκέμβρη, κάθε χρονιάς, η καρδιά του ορεινού δρομικού αθλητισμού να χτυπάει εδώ στην Καριά. Η στόχη είναι πολλαπλή. Αφενός ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός, ο μαζικός αθλητισμός και αφετέρου είναι να γνωρίσουμε αυτό τον υπέροχο ορεινό όγκο, να γνωρίσουμε αυτό το υπέροχο χωριό, να φάμε καλά, να διασκεδάσουμε, να έχουμε παράλληλες δραστηριότητες και ταυτόχρονα να αγοράσουμε παραδοσιακά φτηνά προϊόντα σε ελκυστικές τιμές. Το χωριό στο οποίο θα γίνει ο αγώνας έχει γίνει γνωστό μέσα από το σύριαλ «Το Καφέ της Χαράς». Ο Χάρης Ρώμας ως πρεσβευτής του αγώνα μίλησε για την εμπειρία των γυρισμάτων εκεί, ενώ τόνισε πως ο αγώνας είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν όλοι το Κολοκοτρονίτσι στο οποίο θα γίνουν και τα γυρίσματα του «Καφέ της Χαράς» νούμερο 2. Με πολύ μεγάλη χαρά θα επανέλθουμε στη λατρεμένη Καριά, δηλαδή στο Κολοκοτρονίτσι κατά κόσμων, έτσι όπως το μάθανε μέσα από το σύριαλ. Για τα καινούργια επεισόδια, για το sequel όπως λέμε, για το Καφέ της Χαράς The Next Generation. Και ελπίζω να προβάλλουμε για άλλη μια φορά αυτόν τον λατρεμένο τόπο που δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην με έχει ρωτήσει πού βρίσκεται το Κολοκοτρονίτσι. Ο αγώνας που θα γίνει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει τρεις διαδρομές διαφορετικής αποστάσεως, υψομετρικής διαφοράς και βαθμού δυσκολίας. Την Mountain Running 25 χιλιόμετρων, η οποία είναι η κλασική διαδρομή του αγώνα, την Trail Running 10 χιλιόμετρων, η οποία απευθύνεται σε όλους και θεωρείται ιδανική για την εισαγωγή στο ορεινό τερέν, και την Fun Running 2 χιλιόμετρων, η οποία είναι μια εύκολη διαδρομή, καθαρά ψυχαγωγική αλλά και εκπαιδευτική. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται αυτή η διοργάνωση. Εμείς όταν ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, προτείναμε την απόφασή μας στο Περιφερειακή Ενότητα, μας αγκάλιασε. Θέλαμε να δείξουμε λοιπόν αυτό το πανέμορφο βουνό που ορισμένοι το ξέρουν. Δεν ξέρανε καταρχήν ότι υπήρχε έλατο στον Αρτεμίσιο. Οι τρεις πρώτοι νικητές των κατηγοριών κάθε διαδρομής θα πάρουν κύπελο και μετάλλιο, ενώ όλοι όσοι έχουν έγκυρο τερματισμό θα πάρουν το αναμνηστικό μετάλλιο του αγώνα. Έτοιμος να γράψει ιστορία με τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Μιχάλης Μανιάς που θέλει ένα γκολ για να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ του συλλόγου. Στην Football League να ξεπεράσει την αγωνιστική κρίση προσπαθεί η ομάδα της Παναχαϊκής, ενώ στη Γάμα Εθνική ο Παναργιακός ευχαρίστησε την Ερμιονίδα για την φιλοξενία στο μεταξύ τους μάτς. Το γκολ που πέτυχε με την ΑΕΛ σφραγίζοντας την νίκη του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 ήταν το 26ο για τον Μιχάλη Μανιά, ο οποίος χρειάζεται ακόμα ένα για να γράψει ιστορία και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Ο επιθετικός των Αρκάδων έφτασε μάλιστα τα 4 φετινά τέρματα και όλα δείχνουν ότι θα πετύχει ένα σημαντικό ρεκόρ για την ομάδα του, βοηθώντας την παράλληλα να εξασφαλίσει την παραμονή της στο πρωτάθλημα της Super League. Στην Football League, η κρίση που περνάει η ομάδα της Παναχαϊκής έχει επηρεάσει και τους φιλάθλους της ομάδας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Με την ΠΑΕ να προχωρά σε ανακοίνωση και να επισημαίνει ότι λειτουργεί κανονικά στο διοικητικό κομμάτι, αναζητείται η ηρεμία για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε οι κοκκινόμαυροι να προχωρήσουν σωστά. Μάλιστα, με το μάτς με την Δόξα Δράμας εκτός έδρας να έρχεται, η Παναχαϊκή θα παλέψει για να κερδίσει και να φέρει την ηρεμία και την εμπιστοσύνη και πάλι στους φιλάθλους της. Την ομάδα της Ερμιονίδας ευχαρίστησε ο Παναργιακός για την άψογη, όπως αναφέρει η φιλοξενία, στο μάτς για την ένατη αγωνιστική του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ολοκληρώθηκε με νίκη των Λύκων με 2-0. Οι δύο ομάδες που εκπροσωπούν μαζί με την Ένωση Λέρνα στο αργολικό ποδόσφαιρο στις εθνικές κατηγορίες έδειξαν για άλλη μια φορά ότι διατηρούν καλές σχέσεις και ότι η αντιπαλότητά τους είναι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Ένα σπουδαίο παιχνίδι πραγματοποιείται αύριο για τον Διομήδη Άργους που θα υποδεχθεί για την Α1 Handball την ΑΕΚ. Στην Α2 Μπάσκετ, ο Ντίνος Καλαμπάκος θα είναι ο νέος προπονητής του Χαρίλαου Τρικούπου Μεσολογγίου.
Αύριο στις 6 θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Διομήδη Άργους και ΑΕΚ για την Α1 Handball. Οι Λύκοι μετά από το μεγάλο διπλό στην έδρα της Πηλέας θέλουν να δείξουν και στο γήπεδό τους την δυναμική τους και περιμένουν την υποστήριξη των φιλάθλων τους για να φτάσουν σε μια μεγάλη επικράτηση. Ο Διομήδης, που επιθυμεί να αναρχηθεί ακόμα περισσότερο στην κατάταξη, θέλει από την αρχή να επιβάλλει το ρυθμό του για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη στην αναμέτρηση. Το νέο του προπονητή παρουσίασε για την συνέχεια του στην Α2 μπάσκετ ο Χαρλάος Τρικούπης Μεσολογγίου με τον Ντίνο Καλαμπάκο να κάθεται στον πάγκο του συλλόγου. Μετά τα επιτυχημένα χρόνια στον Κόρυβο Αμαλιάδας, ο έμπειρος τεχνικός ήρθε στην ομάδα για να την βοηθήσει να εξασφαλίσει τη σωτηρία. Αλλά γενικά παίρνω αποφάσεις γιατί ο γνώμος είναι να περνάω εγώ καλά και νομίζω ότι εδώ μπορώ να περάσω καλά. Νομίζω ότι μακριά την Αθήνα μπορείς πια να περνάς καλά. Και τα παιδιά, το που τα έχω γνωρίσει, γιατί είναι αδελφοποιημένοι με το άλλο μου, την άλλη μεγάλη αγάπη, το Παγκράτη. Είναι χρόνια αδελφοποιημένες ο Χαρίλας Τρικούπης με το Παγκράτη. Και ήταν κάτι που βοήθησε να πω το ναι. Μ' αρέσουν τα δύσκολα. Η πορεία του coach στο μπάσκετ είναι δεδομένη και αδιαφυσβήτητη. Είμαστε σίγουροι ότι η προσφορά του στους στόχους της ομάδας, οι οποίοι παραμένουν και οι ίδιοι, θα είναι μεγάλη. Ο Χαρλάος Τρικούπης ευελπιστεί να πάρει τις νίκες που χρειάζεται στη συνέχεια για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Στις 10 Travel Guide και στις 11 η άλλη άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.